Εκδήλωση μνήμης για την 98η επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού πραγματοποίησε και φέτος ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αμψούντας Ιαμισός. Προκειμένου με διάφορα μαθήματα ιστορίας όπως κάνουμε εκεί, να
μαθαίνουμε μέσα από τη διασκέδαση και την προηγούμενη των άλλων ποτήρων στην καταγωγή να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Με πολύ χαρά να σας συμπορευτούμε και εσάς στο μοναστήρι, πάνω στον Άγιο Γιώργιο, και με αυτό τα λίγα εύχομαι ο Άγιος Γιώργος να ευλογεί όλους μας και τις οικογένειές μας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου, που έγιναν από το κίνημα των Νεότουρκων την περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι στήχησε τη ζωή σε περίπου 213 έως 368.000 Ελλήνων. Επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή στην Ελλάδα το 1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών. Θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες τραγωδίες. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε εις πέρα συστηματικά. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου. Κατάθεση Στεφάνου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Τέργιος Γιαννάκης. Κύριος Λάζαρος Πιπηρίδης. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ιππείρου, κύριος Δονδάς Βασίλης. Υπήρξε αστυνομικού τμήματος Ιούρου, κύριος Βούση Πολύδωρος. Ο πρόεδρος του Αφρικού Συμβουλίου Νέας Αμφούντας, κύριος Ταξιάρχης Μπρούβας. Ο πρόεδρος του Αφρικού Συμβουλίου Νέας Συνόφης, κύριος Παντελής Γιαννάκης. Ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων Πρέσβευος και μέλος Αφρικού Συμβουλίου, κύριος Παντελής Γιαννάκης. Ένωση Αποστράτη με Αξιωματικό Στρατού, υποστράτηγος εν αποστρατεία, κύριος Τσούτσης Κωνσταντίνος. Ένωση Αποστράτη με Αξιωματικό Αεροπορίας, δημιουργός εν αποστρατεία, ο κύριος Κεραμπτόγλου Αθανάσιος. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Νέας Αμφούντας, ο διευθυντής, κύριος Χρήστος Εκκυμίου. Συνόφηση, διευθύντρια, κυρία Χαϊτίδου Στέλλα. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από τη γνώση «Πάτριος Ποντία Γη» είχε ως τίτλο η εκδήλωση, στη συνέχεια το πρόγραμμα της οποίας περιέλαμβαν ομιλία με ιστορικές αναφορές, απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια του Πόντου.
Η διεθνής ιστορία και η ποντιακή γενοκτονία ήταν το θέμα που αναφέρθηκε στην ομιλία του ο ιστορικός Μιχάλης Βαρλάς. Η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ σήμανε την εξαπόλυση του πιο σκληρού διωγμού ενάντια των ελληνοορθοδόξων του Πόντου, θα λέγαμε με όρους ναζισμού, της τελικής λύσης, αφού οι Αρμένοι είχαν καθαριστεί νωρίτερα, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτή δεν είναι η πρώτη εκαθαριστική επιχείρηση εναντίον των χριστιανών, ούτε στον Πόντο, ούτε στο πλαίσιο του νεοτουρκικού κινήματος σε ολόκληρη την Ανατολή. Σε αυτή την επιχείρηση, όπως γνωρίζετε, πρωτοστατεί ο θρηλυκός το Πάρο Οσμάν και η μνήμη του ποντιακού ελληνισμού έχει καταγραφεί με δεκάδες μαρτυρίες που συγκεντρώνει ο Γεώργιος Λαμψίδης όταν είναι νεαρός αγροτικός συντάκτης του Βήματος και της δημοσιεύει σε ένα βιβλίο το οποίο αποτέλεσε ένα best seller, θα λέγαμε, της εποχής του. Μετά όμως από 5 χρόνια, επειδή οι πόντοι του γράφουν συνεχώς για να προσθέσουν κι άλλες μαρτυρίες σε σχέση με τη δράση του το Πάρος Μα, εκδίδει ένα δεύτερο τόμο που συμπεριλαμβάνει τις μαρτυρίες, τις επιστολές που του έχουν στείλει από διάφορα μέρη, κυρίως της Μακεδονίας, για να καταγγείλουν συγκεκριμένα περιστατικά και ίσως είναι η πιο σημαντική πηγή για αυτή την ιστορία. Γιατί εκεί δεν έχουμε μία εμπρόθετη κατάθεση για να καταγγείλουν κάποιον ή για να δικαιώσουν κάποιον ή για να αναδείξουν μία ημερομηνία ή μία έννοια όπως η γενοκτονία, αλλά έχουμε την κατάθεση ψυχής των θυμάτων αυτής της εκαθαριστικής προσπάθειας. Ήδη πριν από τον ερχομό του Κεμάλ, κοινότητες ολόκληρες, με αφορμή τη στρατολογία, με αφορμή την καταδίωξη των φιλοστράτων, είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους και βρίσκονταν στο βουνό. Η ιστορία κυρίως της Μπάφρας είναι εύρωπη για το πώς μια γενιά ολόκληρη, την οποία εμείς γνωρίσαμε ως πρόσφυγες, ενώ η κύρια Ελλάδα ως πρόσφυγες το 1924 και τέθε, είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν στην εξορία, στην πορεία και στο βουνό. Μακριά δηλαδή από κάθε έννοια κανονικότητας κατοίκησης και ζωής για παιδιά, γυναίκες, γέροντες όσους κατάφεραν να σωθούν.